Πάμε ξανά στην αίθουσα ειδήσεων και στο Φίβο Κλαβιανό για να πάρουμε το σχολείο του. Φίβο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Λοιπόν, ε, το μόνο βέβαιο από σήμερα νομίζω είναι ότι αύριο θα είναι περισσότεροι από 100, πολύ ε. περισσότεροι από 100 όσοι και όσε θα συγκεντρωθούν στο Σύνταγμα. Έκανε ό,τι μπορούσε η κυβέρνηση για να έχει πάρα πολύ κόσμο αύριο. σω mm -hmm. χρειάζεται ένα ξέσπασμα του κόσμου, σωστά που λέει από την κυβέρνηση, αλλά με, την, με τα αρνητικά στοιχεία που βλέπουμε στα κρούσματα και στα άλλα στοιχεία τη πανδημία θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί. Θα έχει πάντω πάρα πολύ κόσμο. Είναι σαφέ. Ο κόσμο να κατέβει. Δεν, 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 δεν ανέχεται τέτοια πράγματα. Mm -hmm. Πολ, πο, πο, σε πολλά σημεία η κυβέρνηση έχει, φυ, έχει βγει φάουλ, έχει ε, ε, βγάλει αυταρχισμό, έχει προσπαθήσει να χαϊδεύσει ακροδεξιά αυτιά. Ε, και αυτό έχει ενοχλήσει του προοδευτικού πολίτε. Ε, Ιδίω των νεαρών ηλικιών. Και όταν θέλει να κάνει τέτοια πράγματα η κυβέρνηση, να αλλάξει σε τόσα πολλά πράγματα το δημόσιο πανεπιστήμιο, μια τέτοια μείζωνα μεταρρύθμιση, mm -hmm. αρνητική, και μάλιστα να πάει χιλιάδες, εκατοντάδε χιλιάδες φοιτητών από τη δημόσια δωρεάν παιδεία υψηλή ποιότητα στα ε, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, μετά, για τα οποία πληρώνει ο κόσμο. Mm -hmm. Είναι προφανέ ότι δεν θα κάτσουν οι νέοι με σταυρωμένα τα χέρια, αλλά θα αντιδράσουν. Γι' αυτό υπάρχει κάτι πάρα πολύ απλό έξω από την αντιπαράθεση στην κομματική που καταγράψαμε προηγουμένω από το ρεπορτάζ μα ο, 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 ο Ιάσου Αρπαδόπουλο. Λοιπόν, τα πράγματα είναι απλά. Πρέπει να αποσύρει το νόμο. Τελεία. Mm -hmm. Γιατί αν δεν γίνει αυτό. Θα έχουμε αύριο χιλιάδε κόσμου στον δρόμο. Θα έχουμε πιθανόν μάχε σώμα με σώμα. Κλωτσοπατινάδα που εκεί μεταδίδεται το ιό. Και όχι το. Θα τον βρέξει ναι. πρόστιμα 300 ευρώ, έτσι. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο αστείο να το συζητάμε. Θα πέφτει πάρα πολύ άγριο ξύλο. Έχω την αίσθηση όμω ότι υπάρχει κάτι σαν οδηγία προ την αστυνομία για λόγου αποθάρρυνση. Ε, Αυτό λέει το ρεμπορτάζ τουλάχιστον. Νομίζω ότι ο κύριος Συεχοή είναι ικανό για τα πάντα. Εδώ πέρα ακόμα συζητάμε ότι ο κύριος Συνταρέ πήγε να πάρει το όπλο ενό εκαμύτη μεταξύ άλλων δεκάδων που ήταν ήδη στο σπίτι ναι. του. Μπορούμε να συζητάμε και ότι αύριο που θα είναι χιλιάδε κόσμο στην Αθήνα θα είναι κάποιοι αστυνομικοί με τι στολέ του σιδερωμένες να κόβουν με μπλοκάκια πρόστιμα. Και δεν θα πέφτει άγριο ξύλο και θα υπάρχουν mm. άγριε συγκρούσει. Ε, Προφανώ ο άνθρωπο είναι ανεκδίκητο, δεν έχει να σχολιάζουμε τέτοια πράγματα. Σημασία έχει να μιλάμε ουσιαστικά. Είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία να γίνονται τέτοια γεγονότα. Δεν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια μεταρρύθμιση χωρί ουσιαστικό διάλογο, και ο ουσιαστικό διάλογο έχει και αντιδράσει στον δρόμο. Τι να κάνουμε. Έτσι λειτουργούν οι σύγχρονε δυτικέ κοινωνίε. Ναι. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβει η κυβέρνηση και να αποσύρει το νόμο. Δεν με ενδιαφέρει ο καυγά ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Με ενδιαφέρει ότι δεν μπορούμε να συζητάμε τέτοιου είδου θέματα εν και με απαγορεύσει συναθρήσεων. Και ο κύριο Σιρήγο δεν είναι ένα ακραίο στοιχείο στη Νέα Δημοκρατία, αλλά έχει κάνει ένα τραγικό λάθο. Και οφείλει δει. να στήσει μια συνόμη. Και όχι να τα βάζει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώ επειδή, όπω ο ίδιο προσπαθεί να δικαιολογηθεί, είχε ιστορικό χαρακτήρα η αναφορά του, ακριβώ για αυτό το λόγο είναι ατυχέστατη. Και πρέπει να την πάρει πίσω. Προσβάλλει του ανθρώπου που αγωνίστηκαν ενάντια στη Χούντα, προσβάλλει όλου μα που έχουμε υποστεί πράγματα από τη Χούντα, ακόμα και αν δεν έχουμε γεννηθεί ε, μέσα σε αυτήν και έχουμε γεννηθεί μετά. Εξάλλου, η μισή Κύπρο την έχουμε χάσει λόγω τη Χούντα. Και πολλά άλλα πράγματα έχουν χαθεί στη χώρα μα από αυτή την εφταετία. Ο κύριο Συρίκο, α μην α μην μπαίνει παραδείγματα γραφειοκρατική οργάνωση από την περίοδο τη Χούντα. Α βρει άλλα παραδείγματα. Φίβο Κλαβιανέ, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.